Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τα τελευταία 8 χρόνια οι φόροι διπλασιάστηκαν στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από έρευνα της διανέωσης και του ΙΟΒΕ. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια έρευνα που εν πωλής αποδεικνύει αυτό που έχουμε ζήσει στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η φορολογία και μάλιστα στοχευμένα, καθώς όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων πληρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των φόρων. Είναι ενδιαφέρον ότι μιλάμε για αύξηση της τάξης του 94%, σχεδόν ουσιαστικά διπλασιασμός στους άμεσους φόρους τα τελευταία 8 χρόνια, ενώ τα έσοδα από φορολογία της περιουσίας έχουν επταπλασιαστεί το συγκεκριμένο διάστημα. Μιλάμε δηλαδή για μια ουσιαστικά φόρο επιδρομή σε συγκεκριμένες όμως ομάδες του πληθυσμού, καθώς όπως προκύπτει από την έρευνα, ενδεικτικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία, για παράδειγμα, των αγροτών δηλώνει εισόδημα κάτω των 9.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό περίπου το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα κάτω των 9.000 ευρώ. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την κρίση και με τη μείωση των εισοδημάτων, αλλά από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και θέματα με το φορολογικό σύστημα. Καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά το αποδεικνύει και η έρευνα, τους περισσότερους φόρους πληρώνουν όσοι δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα και συγκεκριμένα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Από εκεί και πέρα, η έρευνα έχει μια σειρά από ενδιαφέροντα άλλα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα το ότι πέρα από τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, πολύ κακό στο φορολογικό σύστημα και στην εισπραξιμότητα κάνουν πολύ συχνές αλλαγές. Όσο πιο συχνά δηλαδή αλλάζει το σύστημα, όσο περιπλέκονται τα πράγματα, όσο αλλάζουν συντελεστές ή οτιδήποτε άλλο, τόσο αυτό δυσχεραίνει και κάνει πιο πολύπλοκη την κατάσταση, γεγονός που στο τέλος της ημέρας σημαίνει μικρότερη εισπραξιμότητα, μικρότερη φορολογική βάση, περισσότερα παραθυράκια, αν θέλεις, για φοροαποφυγή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα φορολογικά αποτελέσματα της χώρας, αλλά και για το ποιοι πληρώνουν την ύφη. Όσο τώρα στο διατάφτα, η έρευνα προτείνει μια σειρά από λύσεις. Το πιο σημαντικό από αυτούς είναι να υπάρχει ένας σταθερός μειωμένος φόρος ή ένας φόρος τάξης του 20% ή το πολύ δύο κλιμάκια στο 20 και 25%. Από εκεί και πέρα προτείνει διεύρυνση της φορολογικής βάσης, περισσότερες συναλλαγές μέσα από κάρτες και γενικότερα μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν ότι θα είναι λιγότερα χρήματα που θα παίρνουν από τον καθένα από εμάς, αλλά από την άλλη θα έχουμε περισσότερους ανθρώπους που θα πληρώνουν. Ουσιαστικά, σημαντικότερη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, να πληρώνουν περισσότεροι Έλληνες τους φόρους που τους αναλογούν και να μην φτάνουμε σε υπέρογκα φορολογικά κλιμάκια της τάξης του 40% ή αν προσθέσουμε και σε αυτό και τις ασφαλιστικές φορές, μοντέλα που πλέον κάποιος πληρώνει πάνω από το 50% και πάνω από το 60% του εισοδήματός του για φόρους ασφαλιστικές φορές. Και αντίστοιχα υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού που πληρώνουν είτε μηδενικά είτε ελάχιστα χρήματα, δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη φορολογική ανισορροπία.